Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα τηλέφωνο να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην κυβέρνηση για τον ανασχηματισμό και για τις δηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα πάει υπέροχα. Αλλά θα μπορούσε, πιστεύω, να τον ανεβάσει λίγο ακόμα το επίπεδο. Ο Μπογδάνος, γιατί δεν είναι στην κυβέρνηση. Ο Κερίδης. Υπάρχει κι άλλος κόσμος που δεν εκμεταλλεύεται σωστά. Κοίταξε, ο Μπογδάνος το παλεύει όσο μπορεί. Παλεύει τουλάχιστον να καθαρίσει το τοπίο από Ρουφιάνος γύρω. Ναι, το ξέρω. Μην τολμήσει εξετσουμίσει κανένα κυρανάκι, κανένα τέτοιο. Κοιτάει να πολλώσει οποιοδήποτε ρουφιανοειδές υπάρχει. Ακριβώς. Να είναι κοινό του φανατικό. Σου λέει εδώ είμαστε οι γνήσιοι, όχι να έχουμε τους ΔΜΕΚ. Και το αποδεικνύει καθημερινώς. Ναι. Οπότε και στην κυβέρνηση που δεν είναι, το παλεύει με άλλους τρόπους κάπως. Ναι, απλά ρε παιδί μου να ακουστεί. Μήπως υπάρχει κανένα κενό να καλυφθεί, κατάλαβες. Σε αυτό το κενό πόσοι κενοί να μπουν. Επιτέλους. Τι θες? Τίποτα, να σου ρωτήσω κάτι θέλω. Μην αγριεύεις αμέσως. Δεν μπορώ, ξεκινάω άγριος. Ωραία, πες μου λοιπόν, σε παρακαλώ, πού κυμαίνεται η ανάπτυξη σήμερα. Πού κυμαίνεται? Ναι. Με έχει μπερδέψει το νούμερο, μόνο αυτό. Η ανάπτυξη κυμαίνεται σε ανωδικούς ρυθμούς. Ανωδικούς, το νούμερο πες μου. Μητσοτάκη. Α, συγγνώμη. Ποιο νούμερο? Το νούμερο της ανάπτυξης δεν άκουσε σήμερα το πρωί. Έχει μπερδέψει. Αυτό σου είπα και εγώ, το νούμερο της ανάπτυξης. Άδωνη. Α, ποιο νούμερο? Πολλά τα νούμερα της ανάπτυξης. Η δονή με έπιασε, σε κλείνω. Λοιπόν, γεια σου. Αριβεντέρτσι. Ο Τόλης ο Πιστόλης. Αποστόλης. Αποστόλης. Έλα, Αποστόλη. Ναυτικός είμαι και μάντεψα από πού σε παίρνω. Από πού με παίρνεις? Από το Περιστέρι σε παίρνω. Από το Περιστέρι σε παίρνω. Α. Είμαι ξέμπαρκος. Α, οκ. Okay. Γιατί αλλά νόμιζα ότι έχει καράβια στο Περιστέρι. Ναι, φορτώνουνε. Να σε ρωτήσω, ρε Τόλη, να σε ρωτήσω. Γιατί έχω ακούσει που λένε αν δεις καράβι στο Περιστέρι, νινί θα το έχει σύρει. Μην τα λέμε αυτά τώρα, είμαστε και στον αέρα. Κρίμα είναι, κρίμα. Ναι. Έχω συνέχεια την ίδια ότι μου λένε σαν αντίλογο ότι και καλά δεν μπορεί να είναι ένας κομμουνιστής και καπετάνιος ταυτόχρονα, γιατί οι καπετάνιοι παίρνουν πολλά χρήματα. Τι απαντάς εσύ σε αυτό, εσύ τι θα απάνταγες, ας πούμε? Δεν έχω κάνει καπετάνιος, τι να σου πω, δεν μου έχει τύχει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γίνεται να είναι κομμουνιστής και να είναι και πλούσιος. Η απάντηση σε αυτούς είναι θα σας πιούμε το αίμα στον καπιταλισμό. Με το αίμα στον καπιταλισμό. Καλό. Όταν πάμε στον κομμουνισμό όμως, τα καράβια θα τα πάρουμε δικά μας. Ναι, για το λαό. Ρε φίλε, αυτό το έχω σκεφτεί και εγώ. Δεν γίνεται. Αυτό θα μου πει τι να το κάνει, άντε να φτιάξει πάρκινγκ τώρα να έχει το καράβι σπίτι σου. Τέλος πάντων. Ρε εσύ να σου πω. Δημιουργούνται προβλήματα. Οι κυβερνήσεις να έχουν καράβια τα οποία τα έσοδα αντί να τα παίρνει ο εφοπλιστής, να τα παίρνει το δημόσιο, ας πούμε, για το κοινό καλό για εμάς. Ναι. Το σκέφτεται συνεχώς η κυβέρνηση αυτό. Ναι, αλλά δεν θα ήταν εφικτό αυτό να γίνει. Ναι. Μια ουτοπία είναι εφικτή που λέμε. Και να έχουμε δημόσιους υπάλληλους ναυτικούς. Καλό. Καλό ακούγεται. Και τη βλέπω και όρημη την κυβέρνηση και τα πράγματα να τα τσουγκρίσει τα αυγά, να σπάσει αυγά με τους εφοπλιστές. Και δεν μου λες, όταν αρχίζουν και μου συγκρίνουν Λένιν με Χίτλερ. Ναι. Τι απαντάς? Unfollow. δεν μπορώ να πω και στη διαδικασία τώρα να μιλήσω με ηλίθιους. Εντάξει. Ωραίος, έγινε. Έλα, καλημέρα, έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Εγώ είμαι ο Αποστόλης. Για τις φάρσες, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Τηλεφωνάμε εμείς και τα λέμε και τα γράφετε. Τηλεφωνάτε εσείς, ναι, τώρα που τα λέμε, τα γράφουμε. Και θα παιχτούν αύριο, έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτός ο βλάκας η κουκουβάγια έβαλε και τα παιδάκια στο διχασμό. Με το εμβόλιο με τα 50 GB. Δηλαδή, θα λέει το ένα παιδάκι στο άλλο, γιατί να έχεις εσύ GB και να μην έχω εγώ. Γιατί να έχεις ίντερνετ και να μην έχω εγώ. Και όσο για τους μεγάλους, τώρα να κάνουμε λίγο υπομονή, θα βγει και εμβόλιο σε υπόθετο. Και οι δόσεις θα είναι και πιο πολλές από τον Κοτσόβολο. Άντε, πότε θα έρθει αυτό το εμβόλιο και το περιμένουμε? Εκείνα τα τεστ περιμέναμε πρώτα, δεν έχουν έρθει ακόμα τα κινέζικα. Τέλος πάντων. Τα τεστ τώρα. Μην είμαι γκρινιάρης, δεν θέλω, θα έχω υπομονή. Τα τεστ είναι σαν τεστ εγκυμοσύνης, είναι απλά είναι πιο μικρό. Α, μα δεν καταλαβαίνεις, είναι το χέρι σου, τι να το κάνω. Έλα, μάνα μου! Αχ, καλέ, τι κάνεις? Πού είσαι, με προσπαθώ καιρό, αλλά ξέρεις τώρα, εσύ είσαι και λιγάκι φυρμίτσα. Καλά, και η προσπάθειά σου είναι λίγο ό,τι να είναι. Ναι, τι να κάνω, καλή σεζόν καταρχήν, δεν μπορούσα να σου πω να μιλήσω. Ναι. Μεγάλη απώλεια όμως, μεγάλη απώλεια. Μάνα μου, να αρχίσω με κάτι διαχρονικό. Ξεκίνα. Ρουφιάνος, ο Κώστας, ο Μπογδάνος. Δεν είναι. Και αν κάποιος έχει αμφιβολία, ας δει τα tweet που κάνει. Παρεξηγημένη ψυχή είναι, μωρέ. Δεύτερον, πάντα να πω για αυτό το γαμμένο το DNA μας για τα
Εσύ, καλύτερα να αλλάξει το DNA. Γιατί μας έχουν γαμίσει τώρα 50-60 χρόνια η δεξιά και η δεμέκα αριστερά και κανένα δεν αντιδράει. Ποιο DNA δηλαδή. Για μένα, για να αλλάξει το DNA μας, πρέπει να κρατήσουμε, ξέρω εγώ, 10.000 σπερματοζωάρια, 10.000 ζωάρια, όλου του υπόλοιπου για πτύξιμο με πρώτο εμένα και ξένου άλλου ανθρώπου να μεγαλώσουν τη νέα γενιά. Αλλιώ δεν αλλάζει τίποτα, αδερφούλη μου. Βρε μαλάκα Αποστόλη, γιατί δεν λες αυτά που σου λέω? Γιατί δεν θέλεις να αγαπηθούμε λίγο? 17 χρόνια σε ακούω και έχω φρίξει στις μαλακίες. Τι να σου πω για το λαϊκό προσκύνημα του κομμουνιστή? Τα καμένα δάση, τα καμένα μυαλά, τους στράγους στα σχολεία, τους μπάτσους στα πανεπιστήμια, τι άλλο να σου πω? Ξέχασα να σου πω ότι ο Μητσοτάκης μοιράζει και γη και κορίτσια. Οπότε πάλι καλά παιδί, πάλι καλά που νόμιζα θα πεις ο Μητσοτάκης, μπιπ. Το άλλο. Ευτυχώς μοιράζει γη και κορίτσια. Θα γίνω παραγωγικός. Να κάθομαι να ακούω το μαλάκα εσένα να με πρίζεις. Ε, όχι λοιπόν. Έλα, γεια. Buongiorno. Μπράβο. Μπράβο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, τόσο καιρό του λέγατε του Μπογδάνου να τα βάζει με κάποιον στον πόη του, έτσι. Ναι, κάνα 12χρονο, ας πούμε. Και το έβαλε με μικρότερα, με τα toddlers που λέμε. Σωστά. Τα έβαλε με κάποιον στον πόη του. Mm. Αυτό έκανε. Τώρα το κατηγορείτε. Yes, please go on. Καλά, είμαστε κι εμείς, δεν λυπούμαστε τίποτα. Ναι. Δηλαδή. Ναι, παλιά. Δεν τον αφήνουμε να ησυχάσει. Κουνούμαλα. Κουνούμαλα. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα.